Με τον τρόπο που μόλις δώσαμε λίγο πριν, ξεκινάει τελικά η νέα δημοτική περίοδος 2019-2023. Οι εκλογές της 26 Ιουνίου και της Δευτέρας Ιουλίου κατέγραψαν τη βούληση του λαού, των πολιτών του Δήμου Ευρωδέας δηλαδή, και έστειλαν ένα ξεκάθαρο κατά την άποψή μου μήνυμα. Την εντολή συνεργασίας όλων των εκλεγμένων σαν μια γροθιά ενωμένη όλοι μαζί με έναν στόχο. Να πάμε το Δήμο Ευρωδέας την επόμενη μέρα όλοι μαζί. Κρατώντας τα θετικά που υπάρχουν, διορθώνοντας τα ενοχλητικά, αλλάζοντας άμεσα τα κακό σημεία, ξεκινάμε και αρχίζουμε αυτή την κοινή πορεία. Από την πρώτη τώρα μέρα της προεκλογικής περίοδου έως την τελευταία, ξεκαθαρίσαμε απέναντι στους πολίτες αλλά και σε όλους όσους μας παρακολούθησαν ότι η πρόθεσή μας είναι να ενώσουμε την Ευρωδέα και χαίρομαι για τη σαφή προσπάθεια, υπάρχει ανταπόκριση, στήριξη και νοοτροπία συνεργασιών που δηλώθηκε άλλωστε και μόλις πριν από λίγο από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Στην προσπάθεια αυτή χρειαζόμαστε κάποια πράγματα. Χρειαζόμαστε καταρχήν ανοιχτές πόρτες που έχουν κλειστά δωμάτια. Στην προσπάθεια αυτή δεν χωράνε εγωισμοί, το εγώ πρέπει να το κάνουμε εμείς. Στην προσπάθεια αυτή δεν χωράνε βερβαλισμοί, δεν μπορεί να οργανωθούμε πράγματα και καταστάσεις. Στην προσπάθεια αυτή δεν κοιτάμε αριστερά, δεν κοιτάμε δεξιά, δεν κοιτάμε πίσω, κοιτάμε μόνο μπροστά στην επόμενη μέρα για το καλό της Ευρωδέας. Θα συνεργαστούμε με όλους όσους το επιθυμούν, αφού μοιραζόμενοι τα θέλω της τοπικής κοινωνίας, και αυτό θα γίνει με πράξεις και όχι με λόγια. Θα γίνει με πρόσθεση και με πολλαπλασιασμό και όχι με αφαίρεση και διαίρεση. Θα γίνει με γνώμονα όχι τι έγινε ή τι υπόθηκε το προηγούμενο διάστημα, αλλά με αυτά που πρέπει να γίνουν και αυτά που χρειάζεται ο τόπος, η πόλη, οι τοπικές μας κοινωνίες για να φτάσουν εκεί που όλοι ρωτηματιζόμαστε. Πρόθεσή μας και το δηλώνω ξεκάθαρα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να είναι ένας χώρος παραγωγής σκέψης, ιδεών, αποφάσεων, για μικρά ή μεγάλα, για εύκολα ή δύσκολα πράγματα, για σημαντικές ή ασήμαντες αποφάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά που πρέπει να κάνω στη σχέση με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, τόσο της κοινωνικής όσο και των δημοτικών κοινοτήτων και τα διοικητικά του συμβούλια, καθώς πρόθεσή μας είναι η άμεση και η καθημερινή ενδυνατότητα συνεργασία και συναπόφαση στα θέματα που απασχολούν τις τοπικές μας κοινότητες. Δώσοντας την ευκαιρία, θέλω να πω και τη σελίδα που είναι και η ορθογνωσία του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι τόσο με τον κύριο Περιφερειάρχη και τους αντιπεριφερειάρχες αλλά και τον Περιφερειακό Συμβούλιο θα επιδιώξουμε στενή σχέση, κοινή πορεία, στενή συνεργασία. Επίσης χαίρομαι παράλληλα γιατί οι εκπρόσωποι μας στο Κοινοβούλιο από τις πρώτες και όλες ώρες των δηλώσεων όλους δήλωσαν έτοιμοι για να βοηθήσουν με την εμπειρία, την παρέμβασή τους, τις γνώσεις τους, το Δήμο μας και την περιοχή και τους ευχαριστώ εκ των προτέρων για αυτή τη διάθεση και τους καλώ να είναι δίπλα στο Δήμο Ευρωδέας για τις επόμενες ώρες που χρειάζεται να είμαστε όλοι μαζί. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας και πριν δεν είναι μέρα για μεγάλες ομιλίες, ούτε για αναλύσεις προγραμμάτων και θυμίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή είχαμε σαν παράταξη εκπλήσεις και προτείνει την ύπαρξη στην πόλη ενός χώρου που θα μπορεί να φιλοξενήσετε πριν τους εκδηλώσεις μόλις προβλέπετε, θέλω να σας πω ότι επίσης από την πρώτη στιγμή θα αναδηλώσει την πρόθεσή μας για ζωντανή παράλληλη live μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω ίντερνετ
επιβίωσή μας είναι και στη συνεργασία με τις υπηρεσίες να προωθήσουμε ακόμα και τις πρώτες εγγυάσεις. Θέλω να σας υποσχεθώ σήμερα εδώ μαζί με τον τρόπο που δώσαμε ότι με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, διαφάνεια και δικαιοσύνη θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη σας απέναντι στο Δήμο Ερωτέας, τις υπηρεσίες τους, τους εργαζόμενους, αλλά και στην πολιτική ηγεσία.